Αδελφοί μου, πλησιάζει η Πεντηκοστή, η ημέρα αυτή η οποία θεωρείται γενέθλιος, η ημέρα της Εκκλησίας μας, γιατί τότε ουσιαστικά ιδρύθηκε με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους αγραμμάτους Αποστόλους και εμείς πρέπει να ασχοληθούμε την περίοδο αυτή, όπως είναι φυσικό να ασχολούμεθα, με τα προβλήματα τα τρέχοντα, πάντα με τα προβλήματα τα τρέχοντα πρέπει να ασχολούμεθα, με αυτά που μας απασχολούν και που θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον, είναι η Σύνοδος, η Μεγάλη και Πανορθόδοξο Σύνοδος που ετοιμάζεται εδώ και μία πεντηκονταετία για να γίνει τώρα, να αρχίσει δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής. Και πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα και εμείς που ασχολούμεθα πιο πολύ, αλλά και εσείς, γιατί το τελευταίο οχυρό, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να πέσει, αν θέλουμε να υπάρχει η Εκκλησία, είναι ο λαός του Θεού. Και όλοι οι υπόλοιποι να πέσουν και να προδώσουμε, όπως σύνοδοι πολλές φορές προδώσανε, επίσκοποι προδώσανε, έγιναν αιρετικοί, αιρεσιάρχοι κλπ. Ο λαός δεν πρέπει όμως να πέσει. Είναι το τελευταίο οχυρό. Αυτός που ακυρώνει και οι οικουμενικές συνόδους και τις καθιστά ληστρικές, εφόσον δεν έχουν πάρει ορθόδοξες αποφάσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τη σύνοδο αυτή που πρόκειται να γίνει εντός λίγων ημερών. Είτε όμως γίνει, είτε δεν γίνει, δεν αλλάζει τίποτα στην Εκκλησία ουσιαστικά. Η γραμμή και η πορεία της Εκκλησίας είναι δεδομένη, της κρατούσης αυτής Εκκλησίας, της κοσμικής Εκκλησίας, είναι δεδομένη. Απλώς τι θα γίνει τώρα με τη σύνοδο? Θα επικυρώσουμε τη γραμμή αυτή. Επικυρώνουμε τη γραμμή της Εκκλησίας, αυτή η γραμμή, η κοσμική γραμμή, η οικουμενιστική γραμμή, η αιρετική γραμμή αυτή, επικυρώνεται τώρα με τη σύνοδο αυτή. Είναι βέβαια σοβαρό πράγμα να επικυρωθεί και συνοδικά μία αίρεσης, αλλά και αν δεν γίνει η αίρεσης, η γραμμή υπάρχει, το πλοίο δεν βαδίζει στο λιμένα της σωτηρίας, αλλά βαδίζει σε άλλο δρόμο, έχει πάρει άλλο δρόμο, έχει λοξοδρομήσει, βαδίζει στραβά. Βαδίζει αιρετικά το πλοίο της Εκκλησίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και να μην γίνει σύνοδος, πάλι στραβά θα βαδίζει, εφόσον αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν και οδηγούν το πλοίο στην ιστορική πορεία, την Εκκλησία δηλαδή, δεν είναι ορθόδοξοι αλλά έχουν αιρετικά φρονήματα. Και αν πιεστούν από κάποιες καταστάσεις, από κάποιους πατέρες, αντικουμενιστές κλπ. Και εκ της πιέσεως αυτής αλλάξουν κάπως τη γραμμή τους, το φρόνημά τους μέσα θα είναι το ίδιο. Γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλό από αυτήν την σύνοδο. Και γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι καλό από μια τέτοια σύνοδο που ετοιμάζεται εδώ και μια πεντηκονταετία? Μεγάλη ετοιμασία, δεν θα έπρεπε καθόλου να υπάρχει ετοιμασία. Καθόλου να υπάρχει ετοιμασία. Γιατί? Για να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στη σύνοδο. Όχι να τα μαγειρέψουμε όλα έξω από τη σύνοδο και να πάμε εκεί να τα υπογράψουμε. Πώς θα φωτίσει το Άγιο Πνεύμα? Εφόσον τα έχουμε ετοιμάσει όλα πιο μπροστά εμείς, έχουμε αποφασίσει τι να κάνουμε. Δεν αποφασίζει το Άγιο Πνεύμα, αποφασίζουμε εμείς. Τι θα γίνει μέσα στη σύνοδο. Και πάμε εκεί να υπογράψουμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει τόσα χρόνια τώρα που τις προετοιμάζουμε και τις μαγειρεύουμε. Θέλω να σας πω όμως το εξής, αδελφοί μου. Θα μπορούσαμε να κρίνουμε από τώρα την πορεία της σύνοδου. Αν έχουμε ορθόδοξο φρόνημα και έχουμε και κάποια κριτήρια τα οποία να είναι κάπως πατερικά, να γνωρίζουμε λίγο την εκκλησιαστική μας ιστορία και να έχουμε κι εμείς ένα ενδιαφέρον για την πορεία της Εκκλησίας, ένα ανίστακτο ενδιαφέρον για την πορεία της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε και εμείς να προβλέψουμε την πορεία αυτής της Συνόδου. Και θα μπορούσαμε να την προβλέψουμε από τη μέχρι πορεία, από τη μέχρι τώρα πορεία αυτών οι οποίοι τη συγκροτούν. Μέχρι τώρα τι έκαναν οι επίσκοποι? Είχαν ορθόδοξη γραμμή? Πού μας οδήγησαν μέχρι τώρα? Πού οδήγησαν την Εκκλησία στην ιστορική της πορεία οι επίσκοποι μας? Και που εμείς σαν άβουλα πρόβατα, όχι σαν λογικά πρόβατα, σαν άβουλα πρόβατα τους ακολουθούσαμε. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και καυχιέται ο Πατριάρχης ο οποίος γιορτάζει σήμερα, έτσι καυχιέται, ότι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δηλαδή ιδρυτικό μέλος σημαίνει ιδρυτικό μέλος σε αυτό το αιρετικό συνονθήλευμα στο οποίο είναι και η Εκκλησία, μέσα η αλήθεια, η Ορθοδοξία, δηλαδή σαν μια... μέσα στις πόρνες είναι και η Ορθοδοξία, μέσα εκεί στις αιρέσεις είναι και η Ορθοδοξία και καυχιέται ο Πατριάρχης για αυτό το πράγμα, ότι είναι ιδρυτικό μέλος η Ορθόδοξη Εκκλησία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, ενός αιρετικοτάτου συμβουλίου στο οποίο ανήκει και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και οι επίσκοποι μας τι κάνουν? Ακολουθούν.
ακολουθούν την πορεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών σαν οργανικά και ισότιμα μέλη με όλες τις άλλες αιρέσεις. Οδήγησαν λοιπόν εκεί την Εκκλησία οι επίσκοποι αυτοί. Και αν δεν την οδήγησαν αυτοί, είναι οι διάδοχοι αυτών που την οδήγησαν και έχουν αποδεχθεί πλήρως την πορεία αυτής της Εκκλησίας. Την οδήγησαν την Εκκλησία μέχρι τώρα οι επίσκοποι στον οικουμενισμό, στην αίρεση των εσχάτων καιρών, στην αίρεση αυτή η οποία κατά πάσα πιθανότητα, αν είμαστε στα έσχατα χρόνια, δεν θα καταδικαστεί. Γιατί δεν θα καταδικαστεί? Γιατί ταιριάζει απόλυτα με τη νέα εποχή, με την παγκοσμιοποίηση, με τον Αντίχριστο, με όλα όσα περιμένουμε και βλέπουμε ότι εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό. Ταιριάζει η αίρεση του οικουμενισμού. Γιατί? Γιατί η παγκοσμιοποίηση αυτή θέλει και μια θρησκευτική ενοποίηση. Και τη θρησκευτική ενοποίηση αυτή έχουν αναλάβει να την κάνουν οι οικουμενιστές επίσκοποι μαζί με τους αιρετικούς, τους παπικούς, προτεστάντες, μονοσφυσίτες και όλους τους άλλους να κάνουν τη θρησκευτική ενοποίηση για να μπορέσει να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Αν λοιπόν είμαστε στα έσχατα χρόνια που πιστεύουμε ότι είμαστε, η αίρεση του οικουμενισμού θα προοδεύει, θα προωθείται και μάλιστα θα προωθείται από τους επισκόπους, από την κορυφή, από την ορατή κεφαλή, από τις ορατές κεφαλές της Εκκλησίας μας θα προωθείται η αίρεση του οικουμενισμού. Μέχρι τώρα λοιπόν τι έκαναν οι επίσκοποι μας για αυτή την αίρεση? Την καταδίκασαν, ομολόγησαν την Ορθοδοξία, καταδίκασαν τις πλάνες, τις άλλες αιρέσεις, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τον Παπισμό, τον Προτεσταντισμό, τον Οικουμενισμό, τη Μασονία. Τα καταδίκασαν αυτά τα πράγματα, είπανε καμιά κουβέντα, τολμούν να πούν καμιά κουβέντα. Σε όλα λένε ναι, τα πάνε καλά με τους πολιτικούς, με τους μασόνους, με τους Ευρωπαίους, επειδή χρηματίζεται η Εκκλησία, από την Ευρώπη. Και σε όλα λέει ναι, σε όλα σκύβει το κεφάλι. Η Ορθοδοξία έγινε δούλη στο πρόσωπο των επισκόπων που την κατευθύνουν και την κυβερνούν ιστορικά, κυβερνούν το πλοίο της Εκκλησίας ιστορικά. Μέχρι τώρα λοιπόν έδειξαν το πρόσωπό τους οι επίσκοποι και τώρα θα συγκεντρωθούν στην Κρήτη. Γιατί? Για να κηρύξουν την Ορθοδοξία. Δεν θα κουβεντιάσουμε, λέει, για θέματα πίστεως. Γιατί θα κουβεντιάσουμε? Για τα χωράφια. Ποιος θα είναι εδώ, ποιος θα κυβερνάει εκεί και τι θα κάνουμε στο διοικητικό μέρος της Εκκλησίας μας. Και τι λένε οι πατέρες? Υπαρχούσις της αιρέσεως. Όταν γίνεται μία σύνοδος, δεν λέμε για αυτή την πανορθόδοξη μόνο. Και η κάθε σύνοδος, οι τοπικές εκκλησίες που κάνουν συνόδους και τοπικές συνόδους και πιο μεγάλες συνόδους κλπ. Διαρκείς συνόδους, της ιεραρχίας συνόδους, έπρεπε να είχαν καταδικάσει τις αιρέσεις της εποχής των οι επίσκοποι, αν θέλαμε να την ορθόδοξη. Εφόσον λοιπόν δεν το έκαναν μέχρι τώρα αυτό το πράγμα και δεν θα το κάνουν όπως έχει προγραμματιστεί και στη σύνοδο, η σύνοδος αυτή και καλές αποφάσεις να πάρει κατά τα άλλα στο διοικητικό μέρος και αφήσει ακάλυπτο το δογματικό μέρος, το θέμα της πίστεως, το αφήσει ακάλυπτο, δεν είναι ορθόδοξη η σύνοδος αυτή. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε εμείς, πρέπει να το γνωρίζουμε. Γιατί? Γιατί μας έχουν ποτίσει με αυτό το πνεύμα του συμβιβασμού και στο λαό λένε ότι δεν πρέπει να μιλάει, πρέπει να ακολουθεί τους ποιμένες, γιατί τους ποιμένες τους εξέλιξε το Άγιο Πνεύμα, τους έστειλε η Εκκλησία κλπ. Και τι είπαμε στην αρχή? Το τελευταίο φρούριο, το τελευταίο κάστρο που δεν πρέπει να πέσει είναι ο λαός του Θεού. Και τι κάνει τώρα ο λαός του Θεού? Ακολουθεί τους επισκόπους. Γιατί? Γιατί πίστεψε στην αιρετική αυτή διδασκαλία ότι αυτός είναι αυτός που ακολουθεί, είναι τα πρόβατα αυτά που ακολουθούν τους ποιμένες, που δεν μπορούν να τα βάλουν με την κεφαλή. Τα πόδια, λέει, θα γίνουν κεφαλή. Τα πόδια είναι πόδια, τα χέρια είναι χέρια, κεφαλή είναι κεφαλή. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί μου. Στα θέματα της πίστεως έχουμε όλοι εξίσου την ίδια ευθύνη. Μεγαλύτερη ευθύνη λόγω αξιώματος έχουν οι επίσκοποι και οι ιερείς και οι πνευματικοί και οι ηγούμενοι λόγω αξιώματος. Εξίσου όμως έχουμε ευθύνη και οι λαϊκοί. Γιατί? Γιατί όλοι πηγαίνουμε στον κρεμό. Και αν κάποιος πάει στον κρεμό, δεν θα πει με σπρώξε ο άλλος, με πήγε ο άλλος, αλλά πήγα μόνος μου. Πήγα οικειοθελώς, γιατί είμαι ελεύθερο πλάσμα, δεν είμαι δούλος των επισκόπων. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άλλο είναι η πνευματική υπακοή στα προσωπικά μου αμαρτήματα και η υπακοή που θα κάνω όταν έχω εμπιστοσύνη ότι οι ποιμένες μου είναι ορθόδοξοι και καθοδηγούν ορθόδοξα το λαό, και άλλο είναι το να κάνω υπακοή σε αιρετικούς οικουμενιστές επισκόπους και να μην πηγαίνουν κατά τον κρεμό.
και να πω, ξέρεις, εγώ έκανα υπακοή στους επισκόπους αυτούς. Έχουμε ευθύνη άπαντες και επειδή μας πότισαν με αυτό το δηλητήριο της κακής αυτής υπακοής, έχει μείνει ο λαός ακαθοδήγητος, άβουλος, στερημένος της γνώσεως και της ευθύνης που έχει. Δηλαδή δεν έχει υπόψη του την ευθύνη που έχει ο λαός. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ανενόχλητοι πλέον οι επίσκοποι βαδίζουν το δρόμο του οικουμενισμού και της παγκοσμιοποιήσεως και ακολουθούν κατά πάντα σε όλα όσα προστάζονται από τις σκοτεινές δυνάμεις, από τη μασονία, από κάποιες κεφαλές τις οποίες ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες είναι, και ακολουθούν και οι επίσκοποι για να τα πάνε καλά με τον κόσμο. Για να τα πάνε καλά με τον κόσμο. Γιατί? Γιατί γι' αυτό έγιναν επίσκοποι. Έγιναν επίσκοποι για δύο λόγους. Για να προωθήσουν και να εδραιώσουν την αίρεση και από φιλοδοξία για την μπαστούνα τους έγιναν επίσκοποι. Και δεν θέλουν, δεν έχουν διάθεση να χάσουν αυτή τη δόξα και αυτή την εξουσία την οποία με κόπο απέκτησαν. Τι έκαναν οι Άγιοι Επίσκοποι μας? Άμα θέλουμε να δούμε, αδελφοί μου, τι λέει η Ορθοδοξία, τι λένε οι πατέρες, τι λέει, θα δούμε τι έκαναν σε ανάλογες στιγμές, σε ανάλογες καταστάσεις αιρέσεως, τι έκαναν οι Άγιοι Επίσκοποι. Τους Αγίους πάντα θα κοιτάμε. Δεν θα κοιτάμε άλλα παραδείγματα, αλλά μόνο τους Αγίους. Τι έκαναν λοιπόν? Κοίταγαν τους θρόνους των. Κοίταγαν να συμβιβαστούν, μήπως είχαν συμβιβαστικό πνεύμα. Τι έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, τι έκανε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος, τι έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Τουδίτης, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Τι έκαναν οι πατέρες σε ανάλογες περιστάσεις? Συμβιβάστηκαν, κήρυξαν την αλήθεια, κοίταξαν το θρόνο τους, την εξουσία τους ή τα θυσίασαν όλα χάριν της αληθείας? Γιατί περί αληθείας ο λόγος, όταν κινδυνεύει η πίστη, κινδυνεύει η αλήθεια, κινδυνεύει ο Χριστός, ο οποίος ο Χριστός είναι η αλήθεια. Θα χάσουμε το Χριστό και θα μείνουμε με τις εκκλησιές μας στολισμένες, χρυσωμένες, με τα μυστήρια αυτά τα οποία θα τα παίρνουμε, αλλά θα είναι άχαρα τα μυστήρια πλέον, γιατί θα έχουμε συμβιβαστεί στο θέμα της πίστεως και εμείς θα βαδίζουμε σε ένα συμβιβασμένο δρόμο χωρίς σταυρό. Τι γίνεται λοιπόν όταν συμβιβαστούμε? Καταργείται ο σταυρός του Χριστού, το σταυρικό Ευαγγέλιο. Καταργείται το σταυρικό Ευαγγέλιο. Αν οι επίσκοποι μας λοιπόν ήθελαν να σηκώσουν το σταυρό του Χριστού, έπρεπε να θυσιάσουν τους θρόνους των, την εξουσία των, να υπερασπιστούν το ποίημα, να το ενημερώσουν και να πούνε όχι σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και τα βλέπουμε και που γίνονται και που δεν μιλάνε οι επίσκοποί μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλό από αυτήν την σύνοδο, επειδή μέχρι τώρα δεν είδαμε τίποτα καλό, τίποτα καλό από αυτούς οι οποίοι θα τη συγκροτήσουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αδελφοί μου, τι πρέπει? Πρέπει να σκουμποθούμε. Πρέπει να ετοιμαστούμε για μαρτύρια. Όποιος θέλει να συμβιβαστεί θα ακολουθήσει, όπως μέχρι τώρα ακολουθούσε, το συμβιβασμό και την αίρεση. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς, ναι, εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτά που κάνουν οι επίσκοποι, αλλά θα είμαι μέσα στο πλοίο αυτό που βαδίζει λοξάστραβα. Θα είσαι μέσα στο πλοίο και δεν θα ακολουθείς. Τι δεν θα ακολουθείς δηλαδή? Θα ακολουθείς δικό σου δρόμο, δικό σου πλοίο? Πρέπει να βγεις από το πλοίο για να μην ακολουθείς. Μπες σε μια βαρκούλα. Υπάρχει περίπτωση να σωθείς μες στη βαρκούλα όταν έχεις ορθόδοξη πίστη, παρά μες στο πλοίο το οποίο πηγαίνει στραβά και που δεν έχει περιθώρια να αλλάξει δρόμο, να πάει ίσια. Δεν έχει περιθώρια, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι στο τιμόνι του πλοίου έχουν κακή προαίρεση. Δεν έχουν αγαθή προαίρεση, γιατί αν είχαν αγαθή προαίρεση θα έπεφταν σε αυτές τις πλάνες εξαγνίας από μια απάτη του διαβόλου. Αλλά είναι εν γνώση τους όσα κάνουν, γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν και που βαδίζουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει κακή προαίρεση, δεν υπάρχει περίπτωση το πλοίο αυτό να βαδίσει σωστά, παρά μόνο αν αλλάξει καπεταναίους. Αν αλλάξει επισκόπους, τότε μόνο, και βάλει καλούς, σωστούς, ορθοδόξους επισκόπους, τότε μόνο μπορεί να πάει καλά το πλοίο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που δεν πηγαίνει καλά το πλοίο, πρέπει να βγούμε από το πλοίο αυτό, το αιρετικό πλοίο. Δεν είναι εκκλησία η αίρεση. Η εκκλησία δεν είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι, λέει, τι λέει ο Χριστός? Και τρεις, λέει, ορθόδοξοι να μείνουν. Εκεί λέει υπάρχει εκκλησία. Γιατί υπάρχει ο Χριστός. Η εκκλησία, λέει, διασώζεται μεταξύ τριών ορθοδόξων. Ορθοδόξων, διασώζεται. Σε καταστάσεις αιρέσεως, σε καταστάσεις ειρήνης και ορθοδοξίας, βέβαια η εκκλησία διασώζεται μέσα στο πλοίο αυτό που πηγαίνουν σωστά οι επίσκοποι και το οδηγούν σε ορθόδοξο δρόμο, σε ορθόδοξο λιμάνι.
στο λιμένα της σωτηρίας. Όταν όμως βαδίζει στραβά το πλοίο και πηγαίνει αιρετικά, βαδίζει αιρετικά, τότε οι Ορθόδοξοι λέει και τρεις να μείνουν αυτοί από την Εκκλησία, γιατί έχουν την αλήθεια. Σε μια βαρκούλα λοιπόν να μπούμε, σε μια βαρκούλα να μπούμε, να φύγουμε από αυτό το αιρετικό πλοίο. Έτσι πρέπει να έχουμε έτοιμο αυτό το φρόνημα, το μαρτυρικό φρόνημα πρέπει να έχουμε, αν θέλουμε να σωθούμε. Αν θέλουμε να συμβιβαστούμε, θα πάμε και εμείς θα ακολουθήσουμε όπως τώρα ακολουθούσαμε, θα ακολουθήσουμε τους επισκόπους αυτούς, τους έστειλε η Εκκλησία, θα λέμε, θα καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας ότι αυτοί είναι από το Θεό και ότι θα τους φωτίσει ο Θεός και εμείς θα κάνουμε προσευχή για να τους φωτίσει ο Θεός κλπ. Όλα αυτά που μας πιπηλούσαν το μυαλό, οι πνευματικοί και οι αγιορείτες και τόσα χρόνια αυτά ακούγαμε. Και έτσι θα ακολουθήσουμε και μέχρι τώρα και καταργούμε έτσι το Σταυρικό Ευαγγέλιο και δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη μας και το τελευταίο αυτό κάστρο, ο λαός του Θεού, θα πέσει και αυτό στα έσχατα χρόνια, θα πέσει και αυτό το κάστρο και θα μείνει ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παραπέρα, ένας σε κάποια άλλη ήπειρο. Θα μείνουν λίγοι αυτοί που θα ακολουθούν το μαρτυρικό, το Σταυρικό Ευαγγέλιο, την Ορθόδοξη γραμμή και πορεία των πατέρων μας. Όπου θέλει ο καθένας, ας τοποθετήσει τον εαυτό του και ό,τι φρόνημα έχει, με αυτό θα βαδίσει. Δεν μπορεί κάποιος που έχει φρόνημα συμβιβαστικό, που θέλει να, είναι να έχει το φρόνημα του λαγού, να γίνει λέοντας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το φρόνημά μας πρέπει να γίνει μαρτυρικό, πρέπει να αλλάξουμε φρόνημα για να ακολουθήσουμε την Ορθόδοξη γραμμή της Εκκλησίας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ακολουθήσουμε το Σταυρικό Ευαγγέλιο. Πρέπει να έχουμε φρόνημα μαρτυρικό. Αν αυτό το πράγμα παρακαλέσουμε το Θεό τώρα στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την επόμενη Κυριακή που είναι η Πεντηκοστή, να παρακαλέσουμε εμείς το Θεό, όχι για αυτή τη σύνοδο, να τους φωτίσει ο Θεός. Αυτοί δεν πρόκειται να φωτιστούν, γιατί είπαμε έχουν κακή προαίρεση, αλλά να φωτίσει εμάς ο Θεός, να αλλάξουμε φρόνημα, να αλλάξουμε διάθεση, να ακολουθήσουμε το Σταυρικό Ευαγγέλιο, το μαρτυρικό δρόμο των Αγίων μας. Τότε υπάρχει περίπτωση όχι να σώσουμε την Εκκλησία, αλλά να σωθούμε εμείς, εφόσον δεν θα ακολουθήσουμε όλους αυτούς τους προδότες επισκόπους, τους οικουμενιστές, τους αιρετικούς, δεν θα τους ακολουθήσουμε, αλλά θα ακολουθήσουμε ένα δρόμο πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο ως προς την πορεία του, ο δρόμος που κανείς αποτυχίζεται, είναι δύσκολος, όπως μπορεί να πέσει και στα δεξιά και στα αριστερά και να πλανηθεί από τον εγωισμό. Έχουμε άλλους κινδύνους να αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν βαδίζουμε μέσα στην αίρεση και στο συμβιβασμό και στην προδοσία. Αλλά λάθη θα κάνουμε πολλά, τουλάχιστον να μας φωτίσει ο Θεός, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε ενότητα στα έσχατα αυτά χρόνια, γιατί θα συναντήσουμε και από την πλευρά της πολιτείας πολλά προβλήματα με τον Αντίχριστο, με το σφράγισμα και από την πλευρά της Εκκλησίας, με τον οικουμενισμό και με την προδοσία. Αυτά όλα τα προβλήματα στοχεύουν στον ίδιο σκοπό, στον ερχομό του Αντιχρίστου και στο να σφραγιστεί ο κόσμος για να τον κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Εύχομαι αδελφοί μου και όσοι μας ακούσουν με το διαδίκτυο και με όλα αυτά τα μέσα τώρα, τα οποία πρέπει να αξιοποιούμε για το καλό και για τη σωτηρία μας, εύχομαι να ξυπνήσουμε και όχι να περιμένουμε ανέλπιστα πράγματα από προδότες επισκόπους, να ξυπνήσουμε εμείς και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτό το μαρτυρικό φρόνημα για να σωθούμε και να βοηθήσουμε και την Εκκλησία μας με αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσουμε και την Εκκλησία μας, όπως κάποτε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός μόνος του, σαν ένας τύρος, σαν ένας άτλας, κρατεί, δεν λέει Μάρκος, λέει την Εκκλησία στους ώμους του, όπως ο Άτλας, έτσι λέει το δίσκο του Αγίου Μάρκου, όπως ο Άτλας κάποτε μυθικά λέει, κρατούσε στους ώμους του τη γη, έτσι και ο Άγιος Μάρκος λέει, κρατάει στους ώμους του την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος ένας κράτησε στους ώμους του την Εκκλησία. Εμείς τόσοι είμαστε, θα μπορέσουμε άραγε να σταθούμε ορθόδοξοι στα δύσκολα αυτά χρόνια και να μαρτυρήσουμε κι εμείς όπως οι Άγιοι μας, ακολουθώντας αυτό το μαρτυρικό δρόμο το οποίο εύχομαι να γίνει σε όλους μας, διαπρεσβειών των Αγίων μας. Αμήν.